Μαραθώνιος 2018, ο πέμπτος Μαραθώνιος Ναυπλίου. Η σημερινή συνέντευξη τύπου, καθιερωμένη πια, έχει ουσιαστικά τον τυπικό σκοπό, που είναι η ανακοίνωση του Μαραθωνίου, αλλά και οι ευχαριστίες προς όλους αυτούς οι οποίοι συνεργάζονται και στηρίζουν όλη αυτή την εκδήλωση. Εκπαίδευση και πολιτισμός. Αλληλεγγύη και τουρισμός. Από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, ο Μαραθώνιος του Ναυπλίου πλέον μας αγγίζει όλους. Κάθε χρόνο μαζευόμαστε στο Ναύπλιο, στη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή του τόπου μας, για να μπορέσουμε κατά πρώτο να γιορτάσουμε, συμμετέχοντας σε ένα πολύ όμορφο αθλητικό γεγονός, που είναι το να τρέχεις σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Απ' την άλλη όμως, θέλουμε και να τον αναδείξουμε σε όλους αυτούς τους επισκέπτες που μας επιλέγουν για να μπορέσουν να ξεχάσουν τις κοτούρες της ημέρας, σαν τόπο αναψυχής. Σε αυτούς τους επισκέπτες έχουμε επιλέξει εμείς να τους δείξουμε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, αλλά και το μεγάλο πλούτο που έχουμε σε ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί όλοι μαζί συνεργάζονται, στηρίζουν και έχουν φτιάξει μέχρι τώρα μία εκδήλωση που έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του Δήμου μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο ο Μαραθώνιος του Ναυπλίου έχει φτάσει σε αυτό εδώ το επίπεδο, στην ουσία δείχνει τον δρόμο με τον οποίο οι άνθρωποι πρέπει να λειτουργούν. Και ο δρόμος αυτός δεν είναι άλλος από τον δρόμο των συνεργασιών. Εγώ είμαι εδώ για να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους τους φορείς, τους ανθρώπους, τους θεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι αυτό το διάστημα έχουν έρθει ο καθένας με τον τρόπο του για να βοηθήσουν τον τόπο μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές πρώτα, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνεται Μαραθώνιο στο Ναύπλιο, αλλά και τους συνεργάτες μου, τις υπηρεσίες της περιοχής μας, αλλά και τους σπόνσορες τους οποίους έχουμε και είναι οι επιχειρήσεις που μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική ατμόσφαιρα καταφέρουν και βρίσκουν χρήματα ή τον τρόπο τους για να μας βοηθήσουν. Όταν κάποιος θέλει να μιλήσει για το Μαραθώνιο του Ναυπλίου και τον έχει ζήσει από το πρώτο λεπτό, καταλαβαίνει ότι πρέπει να μιλήσει στην ουσία για την αποθέωση της συλλογικότητας. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Δεν θα μπω στον πειρασμό να αρχίσω να ευχαριστώ έναν-έναν, γιατί είναι σίγουρο ότι κάποιος θα ξεχάσω. Θα το κάνει ο κ. Παπαποστόλου αυτό, γιατί είναι μεγάλος ο κατάλογος. Για τον καθένα ξεχωριστά έχω μόνο ευχαριστίες αλλά και σεβασμό. Ακόμα και αυτοί που υποτίθεται συνεργάζονται με εμάς για να πάρουν ένα κοινωνικό μέρισμα, είναι αυτοί που μας δίνουν τη δύναμη με το δικό τους τρόπο εμείς να συνεχίζουμε. Θέλω να τους καλέσω όλους να είναι στο Μαραθώνιο του Ναυπλίου ο καθένας όπου μπορεί, γιατί ο Μαραθώνιος δεν είναι μόνο τρέχω, περπατάω. Ο Μαραθώνιος είναι βοηθάω, αναδεικνύω τον τόπο μου. Και να του υποσχεθώ ότι κάθε χρόνο ο Μαραθώνιος θα ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι. Όπως το σκαλοπάτι που ανέβηκε πέρσι ήταν μια συνεργασία με τον κορυφαίο θεσμό αλληλεγγύης, φορέα αλληλεγγύης της χώρας μας που είναι το Όραμα Ελπίδας, όπως το να φέρει κοντά του ανθρώπους ξεχωριστούς οι οποίοι με τη λάμψη τους λαμπρύνουν περισσότερο τον Μαραθώνιο και το όνομα του Ναυπλίου το διαχέουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ο τρόπος του αθλητισμού είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος στα πέρατα της οικουμένης. Σας ευχαριστώ όλους και πιστεύω ότι θα έχουμε έναν πολύ καλύτερο αγώνα από πέρσι, μια πολύ καλύτερη διοργάνωση από πέρσι και όλοι θα χαρούμε έτσι όπως πρέπει να χαιρόμαστε σε μια πραγματική γιορτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την Οργανωτική Επιτροπή, τον Πρόεδρο και όλα τα υπόλοιπα μέλη για την πρωτοβουλία αυτή να πάρουμε ένα μέρισμα από τον Παναμίδιο Άθλο. Επίσης, να συγχαρώ με όλη σας αυτή την κίνηση για τους συνεχείς μαραθωνίους, τη Μάνε, την Αργολίδα και τον Άθλο ιδιαίτερα. Ευχαριστώ και τον κύριο Παπαποστόλου που είναι ενεργό μέλος αυτή την κίνηση που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Η κυρία Σούλα είπε Παπαγεωργοπούλου πριν από 2 χρόνια τιμήθηκε από το Δήμο ως γυναίκα της χρονιάς την ημέρα της γυναίκας στις 8 Μαρτίου.
Αυτό έχει να κάνει με τη δική της προσφορά, για την οποία εγώ είμαι ελάχιστο για να μιλήσω. Μιλάνε οι εκατοντάδες οικογένειες που τόσα χρόνια είχαν την τύχη να τις ακουμπήσει η κυρία Σούλα Παπαγεωργοπούλου και όλο αυτό που έχει φτιάξει. Για μας και όλο το Συμβούλιο. Το ξέρω ότι η μετριοφροσύνη είναι χαρακτηριστικό σας, αλλά αφήστε να πω εγώ αυτό που θέλω. Είναι μεγάλη τιμή να έχουμε συνδεθεί με το Σύλλογο ΑΜΕΑ και με την κυρία πλέον της αλληλεγγύης στην περιοχή μας, που είναι η κυρία Παπαγεωργοπούλου. Την ευχαριστούμε θερμά. Ο Μαραθώνιος Ναυπλίου αντεπόρτας. Λίγες ώρες πλέον. Ξέρω ότι είναι οι δύσκολες ώρες των εθελοντών και της Οργανωτικής Επιτροπής και πρώτα απ' όλα τη συμπάθειά μου στα παιδιά που τρέχουν, ειδικά τις δύο τελευταίες μέρες, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να οργανώνεις ένα αθλητικό event όπως είναι ο Μαραθώνιος, και ο οποίος είναι ένας αστικός μαραθώνιος, δηλαδή γίνεται μέσα σε μια πόλη. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και εγώ όλους τους ανθρώπους του Μαραθωνίου και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, την αστυνομία, την εκπαίδευση, τα σωματεία, το προσωπικό του Δήμου, συνάδελφους οι οποίοι πραγματικά τις τελευταίες μέρες θα είναι δύσκολες μέρες. Και να πω ότι η επιτυχία του Μαραθωνίου του Ναυπλίου είναι δεδομένη. Και είναι δεδομένη γιατί πλέον το τρένο έχει μπει στις ράγες τα τελευταία χρόνια. Εμείς από την πρώτη στιγμή αξιολογήσαμε αυτή την πρόταση του Δήμου Ναυπλίου και έχουμε μια άριστη συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή και με τον Δήμαρχο και με τον κ. Παπαγουστόλου, θεωρώντας ότι πραγματικά ο Μαραθώνιος του Ναυπλίου μπορεί να γίνει ένας από τους κορυφαίους μαραθώνιους καταρχήν στη χώρα και κατά δεύτερον σε ολόκληρο τον κόσμο και σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί θεωρούμε ότι ο τόπος μας μπορεί να φιλοξενήσει τέτοια αθλητικά γεγονότα. Αυτή είναι και η άποψή μας ως περιφέρεια. Εμείς στηρίζουμε με τον μικρό ή μεγάλο τρόπο όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένες διοργανώσεις, στις οποίες είμαστε από την πρώτη στιγμή μαζί, διότι θεωρούμε ότι η υπεραξία τους είναι η υπεραξία του τόπου. Αυτό πιστεύουμε και για το Μαραθώνιο του Ναυπλίου. Και γι' αυτό από την πρώτη στιγμή είμαστε συνδιοργανωτές. Δεν θα πάψουμε να είμαστε συνδιοργανωτές, διότι δεν μας επιτρέπεται σε γεγονότα σαν αυτά που κάνουν γνωστό τον τόπο μας παντού να λείπουμε. Δεν πρέπει να λείπουμε. Και βεβαίως, για να κλείσω, δεν πρέπει να λείπει κανείς. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στις δύσκολες εποχές που ζούμε να δούμε το διπλανό μας, να περπατήσουμε και να τρέξουμε μαζί του. Να σας δώσω την είδηση, εγώ και ο Δήμαρχος θα τρέξουμε στο Μαραθώνιο. Και μάλιστα ο Δήμαρχος πέφτει κατηγορία γιατί θα πάμε με τα παιδιά μας. Οπότε τι θα κάνουμε, θα πάμε στα 2,5 χιλιόμετρα. Εγώ άνετα δεν είμαι έτοιμος. Εγώ δεν είμαι έτοιμος για παραπάνω. Ο Δήμαρχος ήταν για λίγο παραπάνω. Αλλά θα πάμε για τα παιδιά μας. Λοιπόν, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να βγούμε στους δρόμους. Είναι κάτι που από τη χώρα μας λείπει. Λείπει το χαμόγελο, λείπει η ζεστασιά, λείπει η παρέα. Και αυτός ο Μαραθώνιος είναι μια μεγάλη παρέα. Έτσι τον συνέλαβε από την αρχή η Οργανωτική Επιτροπή και ο Δήμαρχος. Έτσι οργανώθηκε, έτσι συμμετέχουμε, έτσι πρέπει να συμμετέχουμε. Ας είναι λοιπόν η αυριανή μέρα καταρχήν μια καλή μέρα και δεύτερον να είναι μια ημέρα χαράς που θα τη χαρούν πρώτα απ' όλα οι συμμετέχοντες και κατά δεύτερο η πόλη, η περιοχή μας και η χώρα που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Και να σημειώσουμε σε αυτό, γιατί διάβασα ότι αύριο είναι οι μέρες Μαραθωνίου και θα τραβήξει μέχρι αργά και θα είναι και τα μαγαζιά. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν όλοι οι επισκέπτες να γνωρίσουν και την εμπορική κίνηση της περιοχής μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχουν οι έμποροι της περιοχής μας σε αυτό το ζήτημα. Και βεβαίως θα είναι μια μέρα χαρά συνολική. Όχι μόνο την ημέρα του Μαραθωνίου, αλλά από σήμερα νομίζω ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Όλα από χθες. Όλα λοιπόν εύχομαι να πάνε καλά. Εύχομαι να χαρούμε έναν όμορφο Μαραθώνιο και στο τέλος να έχουμε τη χαρά της ικανοποίησης της συμμετοχής. Γιατί το μεγάλο θέμα στον αθλητισμό δεν είναι πάντα η νίκη. Είναι βέβαια η νίκη, ο αθλητισμός είναι ανταγωνιστικός. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η συμμετοχή. Ας συμμετέχουμε λοιπόν όλοι, ας χαμογελάσουμε και ας χαρούμε την αυριανή μέρα. Καλή επιτυχία σε αυτό το πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός. Να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στην μοναδική αυτή διοργάνωση, στο Μαραθώνιο του Ναυπλίου. Δεδομένη η επιτυχία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Παπαποστόλου. Εμείς από πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολυνθεί ο κόσμος, οι επισκέπτες, οι πολίτες του Ναυπλίου, όλο αυτό το διήμερο. Θα ξεκινήσουμε από σήμερα κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές. Στη Λεωφόρο Αμαλίας για σήμερα, μετά τις 7 η ώρα, θα, με σκοπό να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα σε όλη τη διαδρομή αυτή, θα κλείσουμε τη Λεωφόρο Αμαλίας.
σκοπός είναι να έχουμε ελεύθερο το χώρο για το Σάββατο και την Κυριακή. Για το Σάββατο θα ξεκινήσουμε από το απόγευμα, στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι θα αρχίσει σταδιακά να κλείνει ο δρόμος στην Πολυζωίδου, με την είσοδο που είναι στο Ναύπλιο, στην Πολυζωίδου και Σιδράς Μεραρχίας. Θα κλείσει η Μπουμπουλίνας και Πολυζωίδου και η Συγκρού. Έχουμε ακόμα το μικρό το δρομάκι που είναι στη Φλέσσα, που βγαίνει στο Λύκειο, θα είναι και αυτή κλειστή. Μετά, στις 6 ώρα, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στην Άργους. Θα κλείσει στο ύψος της Χαριλάου Τρικούπη, η είσοδος του Ναυπλίου, και όλοι οι κάθετοι δρόμοι οι οποίοι φτάνουν στην Άργους, μέχρι το ύψος της Ενδεκάτης. Η κίνηση θα γίνεται γύρω από το, μάλλον αριστερά στα φανάρια της Χαριλάου Τρικούπη και από την Αιγίου. Αυτό θα διαρκέσει μέχρι τις 12 η ώρα. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα που χρειάζεται για να μην ταλαιπωρηθεί κανένας από τους πολίτες και τους επισκέπτες. Και θα πάμε στην Κυριακή το πρωί, που είναι η πιο δύσκολη ημέρα. Στις 8 η ώρα θα αρχίσει η διακοπή κυκλοφορίας σε όλα τα σημεία που γίνεται ο μαραθώνιος, που ξεκινάει από τη γέφυρα της Κίου, στον Ναύπλιο, όπως είναι και στον απεικονίζονται πίσω, και θα φτάνει μέχρι τον κόβο της Αγίας Ελεούσας. Έχουμε από την Αγία Ελεούσα μπορούν όλοι να μετακινούνται, γιατί δεν θα κλείσει όλος ο κόμβος. Όσοι έρχονται από το Λό, από Επίδαυρο και από Άγιο Ανδριανό θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα σημεία, και για τον Ναύπλιο περιφερειακά και για την Αθήνα και για την Επίδαυρο. Θα έχουμε δύο κάθετες διελεύσεις, η οποία θα είναι μία στη Βασιλέως Παύλου στη ΔΕΗ και θα είναι μία στην Γιαννοπούλου και Ασκληπιού. Κάποιος που θέλει να περάσει απέναντι για Παλαμίδι ή οπουδήποτε θέλει να πάει στην πόλη του Ναυπλίου θα μπορέσει από εκεί και από την παραλία να είναι από την Βασιλέως Παύλου. Επίσης στο ύψος που είναι η Χαριλάου Τρικούπη με την Ασκληπιού θα είναι κλειστή και το πέρασμα θα γίνεται μέσω της Αγίας Ανδριανού, της Αγίου Ανδριανού. Αυτά από τις ρυθμίσεις κυκλοφοριακές. Τα άτομα της τροχιάς θα είναι από νωρίς στο δρόμο για ό,τι χρειαστεί οποιοδήποτε. Κάποιο πρόβλημα που ενδεχομένως να προκύψει μπορούν να επικοινωνούν με το κέντρο μας, το 100, να λαμβάνουν όποια πληροφορία θέλουν. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που είμαστε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου λίγο πριν την έναρξη του μαραθωνίου, του Ναυπλίου. Λέω είμαστε γιατί είναι παρόντες εδώ και συνεργάτες μου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, η ομάδα Φυσικής Αγωγής, καθότι όπως γνωρίζετε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει και αυτή την ευθύνη το συντονισμό των σχολικών αγώνων και άλλων δραστηριοτήτων στους δραστηριότητες που δίπλα μας είναι πάντα ο καλός συνάδελφος και το εννοώ γιατί όλοι οι λέξεις έχουν και ένα εννοιολογικό περιεχόμενο και αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα στην παρούσα περίπτωση ο Δήμαρχος Ναυπλίων που είναι δίπλα μας σε πολύ ωραίες διοργανώσεις μας υποστηρικτής. Αναμφίβολα ο Μαραθώνιος του Ναυπλίου είναι ένα αθλητικό, πολιτιστικό, οικονομικό γεγονός και με άλλες προεκτάσεις μεγάλης σημασίας. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που βλέπω μόνο την οικονομική πλευρά των ζητημάτων. Αρχές και αξίες, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, το εφαγωνίζεστε και όλα όσα πρέπει να διακρίνουν μια ανθρώπινη κοινωνία συνυπάρχουν. Με μεγάλη μου χαρά είδα το συσχετισμό αυτής της σημερινής εκδήλωσης με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Να μου το συγχωρήσετε, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ, επειδή η μετριότητά μου ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που δημιούργησαν ένα ειδικό γυμνάσιο στην Αργολίδα, ένα από τα 8 στη χώρα και το μοναδικό στην περιφέρεια Πελοποννήσου το 2012. Ο Δήμαρχος Ναυπλίων από τότε έδειξε τη στοργή και την αγάπη του σε αυτό το εγχείρημα
υιοθετώντας απόλυτα αυτό που σήμερα παραδεχόμαστε όλοι, ότι ο δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας είναι ακριβώς η συμπεριφορά του απέναντι στους συνανθρώπους μας που έχουν την ανάγκη μας και χρειάζονται τη βοήθειά μας σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στα παιδιά που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ο Δήμαρχος Ναυπλίων ήταν δίπλα μας και σε αυτό το χείρημα. Ήταν δίπλα μας και στο φεστιβάλ χορού που κάνουμε πέρσι με μεγάλη επιτυχία και θα επαναλάβουμε φέτος. Είναι δίπλα μας σε πολλές άλλες δραστηριότητες για το καλό του καλύτερου κομματιού της κοινωνίας μας, που είναι η νεολαία μας, και εμείς έχουμε την τύχη να υπηρετούμε σε αυτόν τον ευαίσθητο και πολύ σημαντικό χώρο. Για το μαραθώνιο του Ναυπλίου ανοίξαμε τις πόρτες των σχολείων, όπως έπρεπε να κάνουμε, όπως έχουμε υποχρέωση και σύμφωνα, όχι βέβαια μόνο με το καθηκοντολογιό μας, αλλά αυτό είναι και η λογική η δική μας, ένα ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία, ούτως ώστε σε αυτή την αλληλεπίδραση να πετυχαίνουμε πάντα το καλύτερο, αναβαθμίζοντας και την ποιότητα της εκπαίδευσης, αλλά κυρίως δίνοντας και στην εκπαίδευση μηνύματα που έχει ανάγκη η εποχή μας περί διαχρονικών αξιών, περί λειτουργίας της κοινωνίας, μιας κοινωνίας αλληλεγγύης που κάποιοι σιγά σιγά λόγω της κρίσης ενδεχομένως ανακαλύπτουμε. Το σχολείο πρέπει να διδάσκει πάντα αυτές τις πτυχές της παιδαγωγικής, να τις προβάλλει και να κάνει τα παιδιά μας μύστες στη χαρά αυτής της συλλογικής λειτουργίας μιας κοινωνίας. Είναι αυτονόητο λοιπόν σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής το σχολείο να συμμετέχει. Χάρηκα ιδιαίτερα, και ας μην είναι του παρόντος, γιατί ο Δήμος Ναυπλίων, αυτό προφανώς οφείλεται και στο Δήμαρχο που ξέρει να επιλέγει συνεργάτες, προβλήθηκε από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της χώρας στην περίοδο των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Ήταν ποιοτικό το καρναβάλι του Ναυπλίου, έπαιξε σε όλα τα μεγάλα κανάλια. Δεν ήταν μια λαϊκή πανήγυρη σαν αυτές που γίνονται σε κάθε γειτονιά και σε όλη τη χώρα. Διακρίθηκε μετά την Πάτρα, μετά την Ξάνθη. Το Ναύπλιο είχε μια θέση μοναδική. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Ναυπλίων οργανώνει καλά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και στοχεύοντας πάντα στο ποιοτικό στοιχείο. Με αυτή τη λογική λοιπόν είμαι βέβαιος ότι και μέσα από αυτή τη διαδικασία, πέρα τα όποια ωφέλη, η στόχη είναι υψηλή. Γι' αυτό λοιπόν και είμαστε παρόντες, δεν μπορούσαμε να απουσιάζουμε. Να ευχηθώ από βάθους καρδιάς να έχει επιτυχία και αυτός ο μαραθώνιος και να αποτελεί προϋπόθεση για βήματα προς τα πάνω, ποιοτικότερα και καλύτερα. Αναπληρώνοντας τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Σίδερη, ο οποίος λόγω ενός προβλήματος υγείας δεν μπορεί να παρευρεθεί, θέλω να συμμεταφέρω τις θερμότατες ευχές του για την επιτυχία του Μαραθωνίου Ναυπλίου, που θα διεξαχθεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με τις υψηλότερες αθλητικές προδιαγραφές, που ταυτόχρονα φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πόλο ενεργοποίησης και ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Ο φετινός Μαραθώνιος Ναυπλίου, εκτός από την αθλητική χρειά την οποία διαθέτει, διαθέτει έναν κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, τουριστικό, ιστορικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Αποτελεί πια θεσμό για τα δρόμενα της Αργολίδας αλλά και της Πελοποννήσου. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως θεσμικός υποστηρικτής, όπως προανέφερε ο Γιώργος Παπαστόλου, της δράσης αυτής, καταδεικνύει τη στενή επαφή και συνεργασία η οποία υπάρχει ανάμεσα στην εκπαίδευση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Σχολείο και αθλητισμός, κοινωνικές δράσεις και εθελοντισμός συμπορεύονται. Η χαρά που προσφέρει ο αθλητισμός μέσα από τη συμμετοχή καλλιεργεί στο έπακρο στάσεις, αξίες και δεξιότητες και ικανότητες, όπου οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις τις καλλιεργούν με πάντα θετικά αποτελέσματα. Το αξιακό εκπαιδευτικό κέρδος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είμαστε χαρούμενοι για τη συμμετοχή μας, που μόνο θετικό αντίκτυπο έχει και στο μαθητικό δυναμικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της πόλης μας, αλλά και σε όλη την κοινωνία. Αθλητισμός και σχολείο συμπορεύονται. Η συμπόρευση αυτή μόνο θετικά αποτελέσματα έχει την εκπαίδευση, τους μαθητές, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Συγχαίρουμε και πάλι το Δήμο Ναυπλίων και ευχόμαστε η όλη διοργάνωση να πετύχει την πολύπλευρη και πολυδιάστατη στοχοθεσία της. Σας ευχαριστούμε και καλή επιτυχία, κύριε Δήμαρχε. Ευχόμενος καλή επιτυχία στη διοργάνωση του Μαραθωνίου.
Θα ήθελα να τονίσω, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και αυτό το οποίο μας δένει όλους σε αυτή την ομάδα που λέγεται ομάδα του Μαραθωνίου, και ο καθένας που συμμετέχει σε αυτή, το λέει με περηφάνεια ότι είμαι στην ομάδα που οργανώνει τον Μαραθώνιο με τον Α, Β, Γ τρόπο, ότι έχουμε εκ των προτέρων αποδεχθεί, παραδεχθεί και δεχθεί τη σκοπιμότητα για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας μεγάλης εκδήλωσης. Και αυτό δεν είναι άλλο από το καλό των συμπολιτών μας και του τόπου μας. Σε αυτόν λοιπόν τον στόχο έχουμε συστρατευθεί όλοι, αυτοί που βλέπετε δίπλα μου, αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή κάτω και μας παρακολουθούν, αλλά και οι εκατοντάδες του κόσμου που έρχονται για να βοηθήσουν σε αυτή την επιτυχία. Όλοι λοιπόν αυτό πρέπει να κάνουμε. Αφού δεχθούμε και παραδεχτούμε ότι έχουμε ανάγκη να κάνουμε κάτι, όλοι μαζί να το κάνουμε. Τα λόγια είναι φτώχεια, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, οι πράξεις είναι πλούτος. Ας τις κάνουμε λοιπόν.